Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αυλή των Χρωμάτων. Σήμερα ετοιμάσαμε για σας ένα υπέροχο αφιέρωμα στο μεγάλο τραγουδιστή, στο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Στράτο Διονυσίου, στον Άρχοντα, στον Βασιλιά, στον Πατριάρχη, στο γεράκι της πίστας, έτσι όπως τον αποκαλούσαν οι χιλιάδες θαυμαστές του. Κάποιοι είπαν ότι ο Στράτος ήταν ο τελευταίος του λαϊκού τραγουδιού. Δεν ξέρουμε αν αυτή η άποψη είναι αλήθεια, γιατί εμείς εδώ σήμερα έχουμε τους τρεις γιους του, τα καμάρια του. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Διαμαντής Διονυσίου. Ας αρχίσουμε, Άγγελε, επικίνδυνα, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγάπη μου επικίνδυνη. Με τι καρδιά ξαναχείρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις, κι απάνω που σε λησμόνησα, ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκία σου, ερείπιο με καταντήσες, με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με καταντήσες, με τον άπιστο τον ερωτά σου. Δεν είμαι πια για πειράματα, να φύγεις και να μ' αφήσεις. Δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ερείπια για να γκρεμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκία σου, ερείπιο με καταντήσες, με τον άπιστο τον ερώτα σου. Ερείπιο με καταντήσες, με τον άπιστο τον ερώτα σου. Καλώς ήρθατε. Δίπλα μου είναι ο σπουδαίος μας τυχουργός, ο Σπύρος Γιατράς. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ο Κώστας Μπαλαχούτης είναι φίλος της εκπομπής, ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού. Χαρά. Και φυσικά ο συγγραφέας Κώστας Παπασπύλιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για την πρόσκληση. Που είστε κοντά μας. Κύριε Γιατρά, να ξεκινήσω από εσάς. Τι είναι αυτό το φαινόμενο Στράτος Διονυσίου, αυτό το μεγάλο ίχνος στο ελληνικό μας τραγούδι? Ο μεγάλος Στράτος, ο βάρδος Στράτος, το κάστρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, είναι κάτι το απερίγραπτο. Ό,τι και να πεις για το Στράτο είναι λίγο. Ο τραγουδιστής των τραγουδιστών, ο λαϊκός των λαϊκών, ο άνθρωπος, η φωνάρα, η ψυχάρα, η σοβαρότητα. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ήταν τόσο σοβαρό το θέμα του Διονυσίου που οποιοδήποτε τον έβλεπε έστω και μία φορά τον ερωτευόταν. Δεν τον ερωτευόταν μόνο επειδή ήταν καλήφωνος και ιδιαιτερόφωνος. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στις μέρες μας για τους λαϊκούς τραγουδιστές. Εγώ τον έζησα και από κοντά. Τον έμαθα, τον γνώρισα, του έδωσα την ψυχή μου και αυτός μου έδωσε τη δικιά του ψυχή. Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτής της υπέροχης συνεργασίας. Να μας πει και ο κύριος Μπαλαχούτης που ερευνά το τραγούδι, το μελετά. Εντάξει, ο κύριος Γιατράς εδώ έχει
έχει βιώσει πράγματα, έχει σημειώσει επιτυχίες που ταξιδεύουν στα χρόνια και με το Στράτο και με τους γιους του Στράτου. Εγώ αυτό που εισπράττω από το Στράτο είναι ένας αδρός ερμηνευτής, αρενοπός, με μελαγχολία στις καταλήξεις του όμως. Ένας άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, από κοιτώντας το βίο του, πολύ θαραλέος, έτσι, τολμηρός, που ενώ έβλεπε την επιτυχία να αργεί να έρχεται, δεν απογοητευόταν και αργότερα κάποιες φουρτούνες που τον βρήκαν ήταν καπετάνιος γερός και τις ήξερε να τις περνάει και να επανέρχεται στα πράγματα δυναμικά. Είπες κάτι στην αρχή, ο τελευταίος, αυτές οι εκφράσεις που ταξιδεύουν, είναι αλήθεια. Το σίγουρο είναι ότι είναι ο μόνος της κλασικής σχολής του 60 που κατάφερε να ανανεώσει το μύθο του και στα χρόνια του 80 είναι πρωταγωνιστής. Όλοι οι άλλοι, ενδεχομένως ίσοι ή ακόμα και σημαντικότεροι από το Στράτο, να το πω έτσι, κανείς δεν κατάφερε να έχει αυτή τη διάρκεια. Δηλαδή ούτε και ο Περπινιάδης ακόμα, ούτε και ο Γαβαλάς, ούτε και ο Αγγελόπουλος, ούτε και οι κυρίες. Ο Στράτος έκανε επιτυχία μέχρι και την τελευταία του μέρα. Ακόμα και ο δίσκος που κυκλοφόρησε μετά τη φυγή του με αυτά που προετοίμασε, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Αυτό το ιδιαίτερο είχε, ας πούμε, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Κύριε Οπασπίλιο, να πάρω αφορμή, ναι, από αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπαλαχούτης, ότι η εξέλιξη του Στράτου Διονυσίου, ένα παιδί της εποχής του, που κατόρθωσε όμως από το παλιό λαϊκό να περάσει στις μεγάλες πίστες με τεράστια επιτυχία και αλόβητος. Ο Στράτος ο Διονυσίου, πρώτα απ' όλα, από τα πρώτα του βήματα, όταν ξεκίνησε να γίνει τραγουδιστής, είχε στόχο να γίνει κορυφαίος. Το 1960-61, όταν συνεργάστηκε με την Πόλη Πάνου, πρώτο όνομα τότε η Πόλη Πάνου, είχαν πολύ μεγάλη επικοινωνία μαζί. Κάνοντας τη βιογραφία, δεν μπόρεσε να μην φτιάξω ένα κεφάλαιο αναγκαστικά. Ήθελε να γίνει πρώτος, παρακολουθούσε τα πάντα, ήξερε τι είχε γίνει πριν από αυτόν και αδειμονούσε. Έλεγε πολλές φορές: δεν θα την κάνω την επιτυχία, γιατί το έλεγε η Πόλη Πάνου. Κάνε υπομονή, θα την κάνεις την επιτυχία γιατί έχεις όλη την υποδομή. Τολμάω να πω ότι είναι μια παράλλαξη του Tom Jones. Αυτό το είχε πει πρώτα απ' όλα παλιότερο Φίλιππος ο Νικολάου και είναι αλήθεια αυτό. Γιατί ένα μοναδικό γεγονός στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να μπει μέσα στο στούντιο, να μην ξέρει το τραγούδι, στο πιάνο να του το πουν, να το μάθει με την πρώτη και να μην φαλτσάρει ούτε μία φορά καθόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι και στα Ορθόδοξα του Καρδάρα, ενώ είχε πυρετό, είπε όλα τα τραγούδια με τη μία. Αργότερα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα που είναι πολύ εξαιρετικά. Πολλά θα πούμε, γιατί όλη, ναι, αυτή η εισαγωγή από τους καλεσμένους μας έθιξε τα ζητήματα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Διαμαντή, πάμε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως. Του 80, άλλαξε εταιρεία ο Στράτος Διονυσίου, πήγε στη Μήνος και έγινε χαμός. Υποκρίνεσαι. Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι. Και επειδή σε αγαπώ, μόνο μου δίνεσαι. Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια. Και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Κι απάνω στις πληγές, πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο. Μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι. Και επειδή σε αγαπώ, μόνο μου δίνεσαι. Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια. Και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω
κάθε μέρα λίγο λίγο, για πάνω στις πληγές, πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο, μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο, για πάνω στις πληγές, πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο, μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Έλεγε ο Στράτος Διονυσίου, τα παιδιά μου ήταν οι πρώτοι κριτές της δουλειάς μου. Και πώς αλλιώς, τα τραγούδια πρώτα στο σπίτι τα ακούγατε. Έχετε ένα όνομα πολύ μεγάλο, όλοι τον αγαπάμε το Στράτο, εσείς όμως ήταν ο πατέρας σας, Άγγελε ο πρώτος. Και έζησες και αυτή τη μετάβαση, γιατί εσύ γεννήθηκες πριν ακόμα κατέβει ο Στράτος στην Αθήνα. Πριν αρχίσει, ναι, δηλαδή έζησες... Εγώ και η αδερφή μου, η συγχωρεμένη. Ναι, τα σούλα. Μετά από τόσα χρόνια, ακούσα αυτά τα τραγούδια, σκέφτεσαι τον πατέρα σου. Καλά, όταν τα ακούω βέβαια δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου σαν πατέρα μου, γιατί δεν θα μπορέσω να... εκτός να τα τραγουδήσω, αλλά και θα συγκινούμε σίγουρα. Απλά τα περνάω σαν να ακούω κάποιο τραγουδιστή. Όταν τον ακούω, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, όταν είμαι μόνος μου στο αυτοκίνητο, το γυρνάω το σταθμό. Δεν θέλω να τον ακούω γιατί στεναχωριέμαι. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια, όταν είμαι με παρέα, είτε τραγουδάω, είναι διαφορετικά μέσα στο υποσυνείδητό μου. Έχεις βρει και εσύ ένα τέχνασμα για να αντιμετωπίσεις την πατρική υπόσταση πάνω. Αν μπω μέσα στην ψυχή μου, ας πούμε, το θέμα πατέρας, δεν θα μπορέσω, ας πούμε, ούτε να δουλέψω, ούτε να τα τραγουδήσω. Είναι διαφορετικά. Αλλά εντάξει, έχω βρει τέλος πάντων αυτό το τέχνασμα. Αλλά, έτσι κι αλλιώς και σαν καλλιτέχνης είναι τόσο σπουδαίος. Και πατέρα σου να μην ήταν, θα τον άκουγες με δέος. Σίγουρα, 100%. Μες στο σπίτι την ώρα που εγώ τον έχω ζήσει, γιατί ο Διαμαντής ήταν αγέννητος, ο Στέλιος ήταν πολύ μικρός. Εγώ τον έχω ζήσει, ας πούμε, στα στούντιο, στα μαγαζιά. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί στην τηλεόραση, γιατί στην πίστα δεν βρεθήκαμε ποτέ. Θα τα πούμε και αυτά και το πώς ξεκίνησε και τι έγινε. Ναι. Υπήρχε έτσι κάτι πολύ παραδοσιακό στη σχέση σας. Είμαι και περήφανος και το λέω ότι ό,τι το έκανα το έκανα μόνος μου, με την έννοια ότι δεν μπήκε μέσα στα πόδια μου, ούτε καν με βοήθησε, ούτε καν είπε σε κάποιον δώσε κάποια τραγούδια ή παρακάλεσε κάποιον. Γι' αυτό και δεν τραγουδήσαμε και ποτέ μαζί. Θα το κάναμε το 90, όπως έλεγε και ο πατέρας μου τότε, ότι τώρα είσαι έτοιμος, ας πούμε, να βγεις δίπλα μου σαν τραγουδιστής, αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς και αυτό μου έχει μείνει. Δηλαδή ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ στην πίστα μαζί με τον πατέρα μου. Στέλιο, εσένα όμως εσήκωνε τα Σαββατόβραδα στο Στράτο, που ήσουν πιτσιρικάκι, πήγαινες ακόμα σχολείο. Ακριβώς. Και σου έκανε τις συστάσεις με το κοινό. Κοίταξε, σίγουρα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου και την έχω και έτσι σε μια περίεπτη θέση στο δωμάτιο το παιδικό. Γιατί υπάρχει το ντοκουμέντο, αυτή η φωτογραφία, ήμουνα 15 χρονών. Εντάξει, επειδή εγώ Παρασκευή και Σάββατο συνήθως πήγαινα στο μαγαζί τις ημέρες που δεν είχα σχολείο, ήξερε βέβαια. Γιατί στο σπίτι πολλές φορές με άκουγε, που εγώ τραγούδαγα κρυφά, αλλά τι κρυφά, ήταν σε μία γωνία, ας πούμε, και με άκουγε. Όχι, φορούσες τα ακουστικά και φώναζες. Δεν σ' άκουγε κανείς. Πού να φανταστώ λοιπόν ότι είναι σε κάποια γωνία κρυμμένος, ας πούμε, και με ακούει. Έτσι λοιπόν ένα βράδυ, δεν ξέρω πώς το αποφάσισε να με σηκώσει να πούμε παρέα ορισμένα τραγούδια. Βέβαια και όλοι οι εργαζόμενοι του μαγαζιού, από τα παιδιά που ήταν στην κουζίνα μέχρι και τους παρκαδόρους, στην ουσία με πήρανε σηκωτό. Γιατί με το που το είπε, εγώ ήθελα να βγω έξω στη Φιλελλήνων και να αρχίσω να τρέχω. Δηλαδή, μόνο που το είπε σαν ιδέα, εγώ λέω θα τραγουδήσω δίπλα στον πατέρα μου, ούτε μία στο εκατομμύριο. Σηκώθηκα λοιπόν, είπαμε παρέα τρία τραγούδια. Βέβαια, ένα και από αυτά ήταν και του Σπύρου, το μας υποχρέωσε. Θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Θα τα ακούσουμε. Και θέλω να σου πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει κλείσε τα μάτια σου
και φαντάζομαι ότι είσαι στο σπίτι, όπως κάνεις. Μου λέει μόνο σου, με αυτό με άγχωσε περισσότερο, γιατί εκεί κατάλαβα ότι με παρακολουθεί, ας πούμε, με βλέπει. Όταν λοιπόν τελείωσα το τραγούδι και ο κόσμος χειροκρότησε κτλ. Γύρισα να δω την αντίδρασή του. Να μου πει κάτι, να μου κάνει ένα νεύμα ή να μου πει, ξέρω εγώ, κάτι. Ήταν δακρυσμένος. Μόνο λοιπόν αυτή η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της. Δεν χρειάστηκε να μου πει τίποτα. Από εκεί κατάλαβα ότι... Δεν νομίζω και γενικά ότι έλεγε και πολλά. Ναι, είναι γεγονός. Διαμαντή, εσύ ο τελευταίος, ο Βενιαμίν της οικογένειας, έζησες και εσύ τον πατέρα σου, γιατί ηλικιακά ήρθες τελευταίος, στο αποκορύφωμα της δόξας του, ναι. Όταν είχε χιλιάδες θαυμαστές που τον ακολουθούσαν βήμα-βήμα. Ήμουν μικρός όταν τον χάσαμε, ήμουν 13 χρονών. Δηλαδή θυμάμαι μόνο έτσι από το μαγάζι που πήγαινα και εγώ μικρός ο Στράτος, τον έβλεπα και στο σπίτι, έτσι οικογενειακά, και τα τραγούδια που το ακούγαμε βέβαια στο σπίτι. Πώς αντιλαμβανόσουν εσύ όλη αυτή την τεράστια επιτυχία, αυτή την αγάπη του κόσμου? Τώρα το καταλαβαίνω πιο πολύ, έτσι που μου λένε και ο Άγγελος και ο Στέλιος που μου λένε κάποιες εμπειρίες. Ναι, είναι γεγονός αυτό που λέει ο Διαμαντής, ότι όσο μεγαλώνεις και ακούς ιστορίες από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, από φίλους του, αν θέλεις. Ναι, ναι. Εκεί συνειδητοποιείς ποιος ήταν ο πατέρας. Τουλάχιστον για εμάς τους πιο μικρούς. Ναι. Εντάξει, ο Άγγελος τον έζησε, ο Άγγελος ήξερε. Για εμάς τους πιο μικρούς, ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε, μαθαίνω πράγματα. Όχι όσον αφορά την καριέρα του, το πόσο άνθρωπος. Το ίχνος με στη ζωή. Με αλφα κεφαλαίο ήταν. Ωραία λοιπόν, θα ακούσουμε το «Εγώ να δεις» και το «Μας υποχρέωσες» του αγαπημένου μας Σπύρου Γιατρά, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, μου λες με πονάς, και πως μακριά μου δε Εγώ να δεις, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με φιλάς, το στόμα μου θέλεις να πιείς. Εγώ να δεις, εγώ. Μας υποχρέωσες, μα δε μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες, μα δε μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Ήρθες απόψε δυο λεπτά, μ' αναστατώνεις την καρδιά και φεύγεις, και φεύγεις. Ήσουν αλλές περαστική, άνοιξες κι άλλη μια πληγή και φεύγεις, και φεύγεις. Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες, μα δε μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Μας υποχρέωσες, μας
μας υποχρέωσες, μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Γιατρά, έναν ίστρο τον είχατε όταν το γράφατε αυτό το τραγούδι. Η μουσική είναι το λάκκο του Χρυσοβέργη, έτσι, παιδιά, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουμε. Μεγάλος ο συνθέτης και έχει γράψει τη μισή ελληνική δισκογραφία. Παρέα την έκανε. Ναι, μαζί τη γράψα. Θέλω να πω κάτι για τον μεγάλο Στράτο Διονυσίου, αυτόν τον ιδιαιτερόφωνο και καλήφωνο τραγουδιστή, ο οποίος δεν καθόταν από τη στιγμή που ετοιμαζόταν να βγει έξω να τραγουδήσει σε καρέκλα να μην τζελακωθεί. Ήταν φοβερό δηλαδή. Η οπτική του εικόνα ήταν κάτι το εκπληκτικό. Δεν μπορεί να το φανταστείτε. Ήτανε δε και ακριβομήλυτος. Σεβότανε πολύ τις λέξεις. Δεν ενοχλούσε τις λέξεις. Ήτανε πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Και νομίζω ότι είναι ίσως στους 2-3 πρώτους όλων των εποχών. Το πιστεύω γιατί τους ξέρω, γιατί τους έζησα, γιατί με τραγουδήσανε. Και μπήκα μέσα στο πνεύμα της ψυχής τους. Με το Στράτο είχα μια ιδιαίτερη σχέση, απόλυτη σχέση, διότι καταλάβαινα τι μου έλεγε και πάλι, μάλιστα μια φορά μου είπε: δεν χρειάζεται να μιλάμε, τα λέμε με τα μάτια. Και έγινε κάποτε ένα τραγούδι από την έκφρασή του: με τα μάτια μιλάμε εμείς, το οποίο γράψαμε αργότερα. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Αυτά τα παιδιά που βλέπετε εκεί, που είναι μεγάλοι τραγουδιστές και για τους οποίους τους δύο, τον Άγγελο και τον Στέλιο, έχουμε γράψει. Μεγάλα τραγούδια, έχουμε κάνει δίσκους ολόκληρους και τίτλους δίσκων. Είναι προέκταση ενός μεγάλου τραγουδιστή και μεγάλου ανθρώπου και προέκταση και μιας κυρίας, της κυρίας Γεωργίας. Δεν θέλω να πω, αλλά με φαίνεται σε άσχημη θέση. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα εγώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω από πού να πιαστώ τώρα. Από την εμφάνιση που ήταν ξεχωριστή, από τις ιστορίες με την κυρία Γεωργία που ήταν από 12 χρονών παιδάκια μαζί και μέσα στα παιχνίδια γεννήθηκε ο έρωτάς τους. Ας πάω λοιπόν στον Κώστα Μπαλαχούτη. Το έχει πει και ο Άκης Πάνου, ήταν γεννημένος για την πίστα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι μεγάλες του ερμηνευτικές ικανότητες, τις οποίες θα εξηγήσουμε παρακάτω, θα μας δοθεί ευκαιρία. Είχε μια επικοινωνία τεράστια με τον κόσμο. Τεχνικές παραμέτρους, ας το πούμε έτσι, αλλά είχε και την ιδιοσυγκρασία, τον ψυχισμό του Βάρδη. Εγώ είχα την ευλογία να τον απολαύσω επί σκηνής. Μάλιστα στο Στράτο, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πήγαινα αρκετές φορές. Μερικές φορές και μόνος μου, τελειώναμε με τους φίλους ή τις φίλες. Πήγαινα ταπεινά βέβαια και τον έβλεπα. Καταντήσα με απλήτα πουκάμισα και τρύπια παντελόνια. Οχ, κι ας ζούσα σε σαλόνια. Ό,τι κι αν είχα σ' αυτή την πλάση, για μια γυναίκα, γυναίκα τα έχω χάσει. Εγώ που ζούσα ως εχθές στην αριστοκρατία, για μιας γυναίκας την οργή σήμερα σε μια χαραυγή να ζω στην αλήθεια. Για μια γυναίκα, γυναίκα
ερωτελεστία εδώ. Έχετε ένα μαγαζί με τη δική του σφραγίδα. Κώστα Μπαλαχούτη, τι ευλογία ήταν αυτή να μπορούμε να βγαίνουμε. Όποιος δεν το έχει δει αυτό, έχει χάσει το στράτο Διονυσίου. Καταρχάς και μια ορχηστράρα. Καλή ώρα σα για αυτή που έχετε εδώ σήμερα. Ο στρατηγός, πραγματικά εδώ όνομα και πράγμα. Έχει κάνει μια μπάντα, όλη και η μουσική μαζί που κεντάει. Έτσι ήταν και η μπάντα εκεί στο στράτο. Θυμάμαι ήταν ο Γιάννης Παλαιολόγου που. Το μπουζούκι του, ναι. Ταιριάζανε πάρα πολύ και η υπόλοιπη μουσική. Από το ξεκίνημα που παίζανε τις επιτυχίες του μέχρι να βγει, όπως έβγαινε κολαριστός, όπως λέει ο κύριος γιατράς, πραγματικά κολαριστός, ένας άρχοντας που έλεγχε τα πάντα, ας πούμε, στο χώρο. Κοίταξε να δεις, λέει. Μέχρι... Ήτανε μικρός και είχε πάει στο ραφτάδικο στα κουστούμια και είχε μάθει την τζάκιση. Ποιος θα του πετύχει την τζάκιση μετά. Μόνος του καθόταν και την έβγαινε. Πρέπει να το έχεις έμφυτο αυτό. Ναι, αλλά σου λέω ήταν και γνώστης. Δεν καθόταν όπως λέει χαρακτηριστικά. Αλλά στο τελείωμα, όταν τελείωνε το πρόγραμμα, καθόντουσαν και λέγανε. Εκεί έλεγε τραγούδια με τον τρόπο του Παγιουμτζή. Με τον τρόπο του Μοσχονά. Έλεγε παλιού Καζατζίδη. Κάποιες φορές έλεγε άλλα τη μια φορά, άλλα την άλλη. Αυτός... Μέχρι και τον επισκέπτη έλεγε, μέχρι το, του Κολοκοτρώνη τα πρώτα τραγούδια, έξω απάδικο, κάτι καθηλωτικό. Αυτός ήταν και ένας δίσκος ο οποίος θα έβγαινε το 90, με τετραπλός κιόλας, με τραγούδια τα οποία γούσταρε, ας πούμε, πολύ. Από τη δεκαετία του 50. Είχε πολύ 50. Ναι, από τη δεκαετία του 50 μέχρι το 90, ας πούμε, από άλλους τραγουδιστές. Ήδη είχαν βρει κάποια τραγούδια, αλλά. Είναι γεγονός ότι ο Στράτος πριν κάνει τη μεγάλη έκρηξη είχε τεράστια δισκογραφία. Είχε τουλάχιστον 200 και τραγούδια. Και είχε ήταν... πορεία, δηλαδή, επίπονη. Δεν ήταν ο άνθρωπος που βγήκε σε μια νύχτα. Κομβική ήταν η παρουσία του Άγγι Πάνο που ανέφερες νωρίτερα. Βεβαίως, με τον Άγγι Πάνο εκεί το 67, αλλά εκεί αλλάζει όλο το τοπίο του Στράτου. Μπαίνουν και άλλα μαστόρια μέσα. Κώστα Μπαλαχούτη, κάτσε, έχουμε πτώσα να πούμε, ανοίγουν τα θέματα, ναι. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα το 1970. Έχουμε την ταινία «Ορατό της Μηδέν», «Φόσκολος», «Πλέσας», ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος που έλεγε τους στίχους στο τηλέφωνο στον Πλέσα. Πήγε, λέει, κατευθείαν ο Στράτος, του το είπαν εκείνη την ώρα, το είπε. Χαιρετηθήκανε, λέει, με τον Πλέσα τελείωσε. Μετά και έβγηκε η ταινία, έγινε χαμός, δεν τον βλέπανε. Τον ακούγανε. Βλέπανε ένα κούρκουλο, βέβαια, να βάζει φωτιά. Τι σπουδαία στιγμή. Σπουδαία στιγμή, όντως. Θα μας το χαρίσεις, Άγγελ, αυτό το Άμα. Μεγάλο τραγούδι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δε θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το κατήλι μου. Η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλωρή μου και τα πανιά σκισμένα που τ' αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το κατήλι μου. Η ψυχή σαν χελιδόνι
φεύγει απ' τα χείλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θοδωρή Χαλά που είναι και αυτός φίλος εκπομπής και έρχεται και μας τιμάει με την παρουσία του και τις χορευτές του σχολή Marie Claire. Τώρα, κύριε Παπασπήλιο, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τους Έλληνες, ναι, να τραγουδάμε «Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου» και να γλεντάμε, είναι πρωτόφαντο λίγο. Δεν ξέρω αν οι άλλοι λαοί χορεύουν τόσο πολύ το θάνατο και τα τόσο σοβαρά προβλήματα της ζωής. Πολύ όμορφη ερώτηση. Από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες ήταν γεννημένοι να τραγουδούν. Καμία άλλη χώρα δεν είχε από τη γέννησή της το τραγούδι σαν πρωταρχικό βιωματικό της στοιχείο. Και έτσι σε όλη την πορεία το τραγούδι προείχε στην Ελλάδα και όχι η μουσική. Είχαμε πολύ ωραίες ορχιστικές μουσικές, αλλά πολύ σπανιότερα ακούγονταν και ακόμα και τώρα ακούγονται σπανιότερα. Κάτι που θα θέλω να συμπληρώσω είναι ότι ο Στάτος ο Διονυσίου πολύ εύστοχα υπόθηκε ότι κάλυψε ένα πολύ ευρύ φάσμα τραγουδιού. Τον ακούγαμε σε τραγούδια του Τσιτσάνη από τα πρώτα του και τα είπε με τον δικό του τρόπο, πολύ όμορφα και με μεγάλη ευγένεια. Ήταν ο πιο ευγενής, μπορώ να πω, στην ερμηνεία του λαϊκός τραγουδιστής. Τον ακούσαμε μετά σε πολλά άλλα τραγούδια στο Χατζηνάσιο. Πιο μοντέρνος συνθέτης στον 20ο αιώνα δεν υπήρχε. Κι όμως και τα τραγούδια του Χατζηνάσιου μέσα από το δικό του φίλτρο τα είπε καταπληκτικά. Κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές κάνουν κάποια παιδιά. Τα παιδιά θέλουν να γίνουν τραγουδιστές και είναι συνήθως πολύ κακοί. Σπάνια να είναι καλός γιος μεγάλου τραγουδιστή. Εδώ έγινε ένα φαινόμενο. Δεν το ξέρω αν υπάρχει αλλού στον κόσμο. Και οι τρεις είναι καταπληκτικοί τραγουδιστές. Όταν ξεκίνησε ο Άγγελος του Διονυσίου, θυμάμαι ο ενορχιστωτής του, ο Νέσταρος ο Δάνας, μου λέει: αυτός ο τραγουδιστής είναι γιος του Διονυσίου και αν δεν υπήρχε γιος του Διονυσίου θα ήταν πολύ μεγάλος τραγουδιστής, εφάμιλος. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό το τεράστιο όνομα. Είναι λογικό. Μετά ακούσαμε τον Στέλιο, αποκάλυψη. Εγώ δεν είχα ακούσει το Διαμαντή και μπαίνοντας μέσα που τον άκουσα, τι εξαιρετικός τραγουδιστής. Τρία παιδιά τόσο ψηλό επίπεδο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο. Μου έδωσε τώρα και ωραίο πάσα, ο αγαπημένος συγγραφέας. Τι να πω. Άγγελε, εσύ ντρεπόσουν να του πεις ότι θα ασχοληθείς με το τραγούδι. Λέει, προοριζόσουν για ποδοσφαιριστής, Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Ο ίδιος πάλι δεν ήθελε να σε βλέπει στο κέντρο για να μην σε μπλοκάρει αν ερχότανε, καθότανε στις πίσω θέσεις. Δηλαδή, αυτά μπορεί να φαίνονται, πώς να το πω τώρα, κάπως παράξενα μετά από τόσα χρόνια, αλλά με τι συστολή και εσύ πήρες τη σκυτάλη, με πόσο σεβασμό. Έπαιξα μπάλα, όπως είπες, στον Παναθηναϊκό και μετά πήγα φαντάρος. Βέβαια, δεν μπορούσα να σκεφτώ ποτέ να κάνω καριέρα ταυτόχρονα, ας πούμε, με το Στάτο. Γιατί είχατε και πολύ μικρή διαφορά ηλικίας, να το λέμε και αυτό. Όταν βέβαια, δηλαδή, εσύ ήσουν 20 χρονών, ο πατέρας ήταν 40. Βέβαια. Και έγινε κατά λάθος. Με μένα έγινε πολύ, πολύ κατά λάθος. Δηλαδή, σηκώθηκα σε ένα μαγαζί στο Σουμού που είχε ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο και ο πατέρας μου από εκεί. Με την Ανθούλα. Με την Ανθούλα και σηκώθηκα να τραγουδήσω ένα τραγούδι τέλος πάντων και μου έκανε μία πρόταση εκεί ο επιχειρηματίας και χωρίς να το σκεφτώ εγώ του είπα οκ, αλλά βέβαια πάντα χωρίς να το βάλω στο μυαλό μου ότι θα το κάνω, ας πούμε, επάγγελμα αυτό. Και κάποια στιγμή ήρθε κάποιος, κάποια εταιρεία και μου έκανε την πρόταση και έτσι ξεκίνησα, δηλαδή δειλά-δειλά, χωρίς, ας πούμε, να το καταλάβω. Και στη δισκογραφία, βέβαια, όσοι με ξέρουν και με ακολουθούν, δεν πάτησα ποτέ πάνω στο Στράτο. Δηλαδή, ναι, τα τραγούδια, ναι, μου ήταν τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο, ας πούμε, από ότι... Μα με το Καλημέρα έκανες επιτυχία. Ο δίσκος, ναι, στην ιστορία καλημέρα, θα μείνει που έβγαλε. Με το Καλημέρα έγινε επιτυχία. Όπως με το Καλημέρα έγινε επιτυχία και ο δίσκος του Στέλιου. Ο Άγγελος ακολούθησε μετά, ο επόμενος πάλι δίσκος, ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, στη δισκογραφία μου όλοι, αν έχω πει δύο ζεμπέκικα. Δεν είμαι ζεμπεκάκιας, δηλαδή. Είμαι πιο ερωτικός. Θέλω να πω και ακούω από διάφορους τραγουδιστές, ξέρεις, και μεγάλους τραγουδιστές, όταν τους ρωτάνε για τα παιδιά τους, αν θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, ότι δεν θέλουν, ας πούμε, γιατί θα έχουν κόμπλεξ, θα είναι στη σκιά του πατέρα τους και δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσουν και θα βγουν προβληματικά και ξέρω εγώ. Λοιπόν, όχι μόνο προβληματικοί δεν είμαστε και όχι μόνο, ας πούμε, ότι δίνω στο γιο μου και στην κόρη μου και στα παιδιά μου, άμα γουστάρανε να γίνουν τραγουδιστές, να γίνουν αυτό που γουστάρουν να κάνουν. Δεν υπάρχει κόμπλεξ.
Εγώ είμαι ο Άγγελος του Διονυσίου. Ο Στράτος ήταν ο Στράτος, ο Στέλιος είναι ο Στέλιος και ο Διαμαντής είναι ο Διαμαντής. Να πάμε τώρα και στο Διαμαντή. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Θέλω να πω κάτι για τον Άγγελο. Το δίσκο που κάναμε στον Άγγελο δεν το ήξερε ο Στράτος. Παραγωγός ήταν ο Βαρδής. Ο Αντώνης ο Βαρδής. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή με είδε στο στούντιο ο Στράτος, μου λέει: Να σου πω, έλα εδώ, μου λέει. Κάνετε δίσκο, μου λέει, του Άγγελου. Λέω: Μάλιστα. Γιατί δεν μου το πες, μου λέει. Τι να σας πω, λέω. Να σας πω τι. Αφού λέω, τον ακούσαμε, ήταν και ο Αντώνης, ήταν και ο Χρυσοβέργης, ο Βαρδής Χρυσοβέργης, εγώ είμαστε και τρεις μαζί. Βέβαια. Διαλέξαμε τα τραγούδια ένα και ένα. Τα μεθυσμένα μάτια δεν χαλάγανε τον κόσμο την εποχή. Μεγάλο σου ξέρω. Ναι, πολύ μεγάλο σου ξέρω. Το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι δεν το ήξερε ο Στράτος ότι φτιάχνουν δίσκο. Δεν ήξερε τίποτα. Άρα αυτό επιβεβαιώνεσαι ότι δεν ήξερε ότι θα κάνεις δίσκο. Που σημαίνει ότι δεν βοήθησε. Ότι δεν ανακατεύτηκε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία, λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε όμως πριν από το Διαμαντή το υπέροχο τραγούδι «Εγώ ο Ξένος» και «Διαμαντή». Όταν το έτσι φτιάχναμε τη σκαλέτα και ζητούσαμε τα τραγούδια, μου έρχονταν στο μυαλό αυτό που έλεγε ο Στράτος όταν ήρθα, λέει, στην Αθήνα, ήμουν ο Ξένος, το Ξενάκι. Και νομίζω ότι γι' αυτό ίσως έτσι το είπε και πολύ ωραία αυτό το τραγούδι «Εγώ ο Ξένος». Και ας ήταν ερωτικό. Πάμε. Αφού για σένα είμαι ξένος τώρα πια και δε χωράω στη δική σου την καρδιά, θα φύγω σαν ένας θεός ξεθοριασμένος, ξένος, για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουνα θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουνα θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Εγώ ξένος που σ' αγάπησα πολύ και απ' την αγάπη έχω τόσο πικραθεί, θα γίνω τώρα ένας σταθμός μισμονημένος, ξένος, για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουνα θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που ήμουνα θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πικραμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Χωρίζω και καλά η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς το τζάμι απέναντί μου και μου φωνάζει συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπτερά, ένα σαϊτός χωρίς φτερά, απόψε λέει αντίο.
χωρίζω, τη ζωή μου τελειώνει. Εγώ χωρίζω κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει. Και εσύ φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πνίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊτός χωρίστερα απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πνίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα ζαϊτός χωρίστερα, απόψε λέει αντίο. Με αυτό το τραγούδι που έγραψε λαμπρή ιστορία, μεγάλη επιτυχία, είναι λίγο συγκινητική η ιστορία του όμως, γιατί δισκογραφήθηκε λίγο πριν φύγει ο Στράτος από τη ζωή και κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του και έγινε χαμός, έτσι, μπαλαχούτι. Μα φεύγει ο Στράτος, το καλοκαίρι τον Ιούνιο κυκλοφορεί ο δίσκος και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Η στίχη είναι της Μάρας Μπιζάνη, ο δίσκος ήταν του Μουσαφίρη του, στενού συνεργάτη του, αλλά είναι ένας ξεχωριστός στίχος, το λέγαμε και πριν με τον κύριο γιατρά, έχει ευρήματα, συντομεύεται, το βλέπεις, τότε υπήρχαν περίπτερα τηλέφωνα, δεν υπήρχαν τα κινητά ακόμα και όλα αυτά. Βέβαια, καταγραφούτσαν. Το λαϊκό τραγούδι είναι ο καθρέφτης της εποχής του. Και των αλλαγών στην κοινωνία και όλα αυτά. Φαντάζεσαι να έχεις να πεις πολλά και να είσαι στο περίπτερο και να σου λένε τελειώνεται. Τότε ήταν πολύ έξυπνος ο στίχος, γιατί και η Μπιζάνη ήταν πολύ καλή στιχουργός. Μεγάλη στιχουργός. Νωρίτερα με αυτό που είπες, πώς γλεντάμε τον καημό μας, οι λαοί της Ανατολής έτσι γλεντάνε με τη θλίψη τους. Όλη η Ανατολή. Η Δύση το πηγαίνει αλλιώς. Έχει διαφορετικά πράγματα από εμάς. Εγώ θέλω να πω για τους τρεις εδώ ότι είναι τρεις διαφορετικοί τραγουδιστές και ο καθένας έχει χαρακτηριστικά του στράτου. Ο Στέλιος έχει πιο πολύ την αρενοπότητα, ας το πω έτσι, παρόλο που είναι μικρότερος. Ο Άγγελος είναι πιο αισθαντικός, ας πούμε, τραγουδιστής, θα έλεγα. Έχει την ερωτική ματιά του Στράτου. Ο Διαμαντής, εμένα με πηγαίνει στο Στράτο πριν το 67, ας το πω έτσι, ίσως περισσότερο. Και είναι ένα πολύ ωραίο χαρμάνι αυτό εδώ που βλέπουμε. Δεν τα είπε ωραία ο ερευνητής. Νομίζω τα είπε πολύ ωραία. Τα είπε ωραία, τα είπε ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα στον φίλο μου τον μαέστρο, τον Νίκο Στρατηγό. Είναι φίλος της εκπομπής, τον αγαπώ πολύ. Εγώ με το Στράτο είχες βρεθεί Αμερική. Αμερική μόνο, ναι, πρόλαβα μια φορά μόνο. Στην ιστορική σπηλιά. Στην ιστορική σπηλιά. Όμως έχεις τη χαρά και είσαι με τα παιδιά του. Και μεγάλη χαρά και είναι πολύ ευτυχισμένη περίπτωση που τρεις γη έγιναν τραγουδιστές και τόσο καλοί τραγουδιστές που είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, όταν τα λέμε ένας και είναι δύσκολο να βγει να μοιάσει τον πατέρα του στη δουλειά μας. Και εδώ είναι τρεις. Θα το πω και εγώ ποιητικά, μεγάλο και γερό δέντρο, έβγαλε πολύ ωραία κλαδιά και καρπούς. Λοιπόν, θέλω να μας στήσεις με τους υπέροχους μουσικούς. Θέλω να τους ευχαριστήσω που μας τιμήσανε, ήρθαν στην αυλή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην τραμς είναι ο Γιάννης ο Καλκάνης. Ευχαριστούμε πολύ. Τον μπάσο ο Γιώργος ο Στάντζος. Και τον μπάσο. Κιθάρα ο Χρήστος ο Μιχάλης. Και στα μπουζούγια ο Κώστας Σταστενίρογλου. Ογλου δικός μου είναι αυτός. Ογλου δικός, ναι. Και ο Θοδωρής ο Κατσαρός. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κύριε γιατρά, αυτό το ερώτημα που μπαίνει και εσείς το έχετε μελετήσει θέλοντας και μη από τη συνάφειά σας με τόσο σπουδαίους ανθρώπους και τόσο σπουδαίους ερμηνευτές του λαϊκού μας τραγουδιού. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία, τι σε κάνει μεγάλο τραγουδιστή? Για να γίνει ένας μεγάλος πρέπει να είναι πρώην ή νυν δυστυχισμένος. Αλλιώς δεν γίνεσαι ποτέ μεγάλος. Λέτε, θέλουμε βίωμα. Ασφαλώς. Δεν θέλουμε περιγραφή. Άμα δεν ζήσεις κάτι. Για τα τρία παιδιά αυτά θέλω να πω το εξής. Ο Στράτος ο Διονυσίου ήταν η κορυφή του βουνό που είναι μακράν όλων των Ελλήνων λαϊκών τραγουδιστών. Τα τρία μόνος αυτά παιδιά έχουν διαφορετική χρειά στη φωνή τους. Μπορεί να είναι παιδιά του Στράτου, αλλά δεν έχουν τη χρειά του Στράτου. Είναι τρεις διαφορετικές φωνές. Έχει ο καθένας τον τύπο του. Ο Στράτος είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, να σας πω, αυτό το τραγούδι πολύ μου αρέσει. Μάζεψα τα πράγματα, αυτό θα πούμε, μαέστρο. Μα τι ωραίο λαϊκό τραγούδι είναι αυτό.
Και τι ωραία που περιγράφει και ένα χωρισμό. Έχεις που έχεις την πίκρα. Και να πούμε, είναι Θανάσης Πολυκανδριώτης. Και Γιάννης Πάρη. Γιάννης Πάρη. Μεγάλη συνεργασία. Ωραία η καρπή αυτή η συνεργασία. Τα μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι. Καλύτερα μοναχός μου, ελεύθερο σπουρχίδι. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Τα μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι. Δε φτάνουνε τα βάσανα, έχω και τα δικά σου. Τα μάζεψα τα πράγματα και φεύγω μακριά σου. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Τα μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι. Καλύτερα μοναχός μου, ελεύθερο σπουρχίτη. Θέλω να σταθούμε σε αυτή την ιδιαίτερη ερμηνεία του Στράτου. Λέει ότι το μυστικό το δικό μου είναι ότι αισθάνομαι σαν ηθοποιός. Δεν έχω άλλα προσόντα παρά τη φωνή μου. Ξέρω να ξεχωρίζω κάθε τραγούδι τι ακριβώς ερμηνεία χρειάζεται. Κώστα, αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Κοίταξε, τότε οι δημιουργοί γράφανε και κουστούμια πάνω στους ερμηνευτές. Υπήρχε αυτή η σχέση. Γράφω για το συγκεκριμένο. Γιατί πώς γίνεται ένας μεγάλος τραγουδιστής, πέρα από το χάρισμα, πέρα από τα βιώματα που πέφτει ο καλός γιατράς, γίνεται και με τα τραγούδια. Ο τραγουδιστής δεν βγάζει ανάφρες κραυγές. Λέει λόγια, και αυτά τα λόγια τα γράφουν κάποιοι. Λέει λόγια κουμπωμένα σε μελωδίες που και αυτές τις μελωδίες γράφουν κάποιοι άλλοι. Ο Στράτος λοιπόν στην εποπία του μετά το 67, αυτή και 67-74, έχει έναν Άκη Πάνου που του δίνει τα καλύτερα. Δηλαδή, στο σταθμό του Μονάχου, εγώ καλά σου τα έλεγα, το πρώτο γειτόνισσα και τι δεν κάνω. Του δίνει τραγούδια που σήμερα δεν ακούγονται, άλλα που δεν ακούγονται πολύ, όπως πρώτο το παιδί του Χάρου. Του δίνει το περίγελο, του δίνει θα ρίξω ροδοζάχαρη. Κεντυμένα πράγματα, όλα ένα και ένα. Και από δίπλα μπαίνει ο Καρανικόλας και του δίνει το μπουζούκι του Νικόλα. Έρχεται ο Ρεπάνης χθες το βράδυ στην ταβέρνα. Έρχεται και του δίνει τον Παλιατζή σε στίχους του Γκούτη. Του δίνει το αγάπη μου επικίνδυνη που ξεκινήσαμε σε στίχους του Γκούτη. Τα τραγούδια έχουν υπογραφεί. Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Απόστολος Καλδάρας που ανέφερε πριν ο κ. Παπασπήλιος. Και συνεχίζει ο Στράτος. Στη δεκαετία του 80 που έχουμε την έκρηξη. Το χρυσή δεκαετία, έτσι. Το μπαμ γίνεται με το Υποκρίνεσαι που ακούσαμε που είναι του Τάκη του Σούκα. Στον ίδιο δίσκο Νίκο, τα μάζεψα τα πράγματα των Πολυκανδριώτη Πάριου. Επιτόπου η επιτυχία είναι δεδομένη πλέον και άλλα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια. Και μετά μπαίνουν οι κύριοι από εδώ. Μπαίνει ο Νικολόπουλος. Ξαναμπαίνει ο Σούκας. Τα τραγούδια γραμμένα για το Στράτο είναι βαριές. Και ο Στράτος ήξερε να εκτιμάει τα διδάγματα και τα δώρα.
Τα απογείωνε. Το λέει και αυτός ότι έπρεπε να τον πειράξει ένα τραγούδι. Αυτή η κατηγορία των τραγουδιστών. Επέλεγε. Σωστά. Έτσι. Επέλεγε από αυτούς που ήδη έχει επιλέξει να συνεργάζεται. Αλλά η κατηγορία αυτή των τραγουδιστών, οι συγκεκριμένοι τραγουδιστές, δηλαδή η σχολή του Στέλιου, του Στράτου, του Μανώλη, αυτών των χαρισματικών άνθρωπων, αυτοί δεν είναι τραγουδιστές. Αυτοί είναι συνδημιουργοί. Αυτοί μπαίνουν μέσα στο τραγούδι, μέσα στο στίχο και τη μουσική, το αποδομούν, το κάνουν κομματάκια και το ξανασυνθέτουν με ένα δικό τους τρόπο. Βάζουν το δικό τους χαρακτήρα, τη δική τους προσωπικότητα, είναι και δικό τους το τραγούδι. Οπότε αυτό είναι το μυστικό του Στράτου. Ένας βάρδος, πραγματικά βάρδος, που ήξερε να τιμά τις πρώτες ύλες, τις οποίες με τους, που του δίναν άνθρωποι, τους οποίους ήδη είχε επιλέξει. Κύριε γιατρά, πείτε μου, εσείς, σε αυτό που λέει πάνω ο Κώστας ο Παλαχούτης. Ξέχασα και τον Τάκη τον Μουσαφίρη που ήταν στενός συνεργάτης του. Βεβαίως, βεβαίως. Εσείς γράψατε πάνω στο μεγάλο ερμηνευτή. Εμείς όταν αρχίζαμε να κάνουμε ένα τραγούδι, σκεφτόμαστε δύο ανθρώπους πάντα στην περίπτωσή μας. Το Στράτο και τον Μπάριο. Ο Στράτος, θα σας πω ένα περιστατικό, για το τραγούδι της γυναίκας η καρδιά. Είναι μια άβυσος. Καλά, μιλάμε για ύμνο, όχι τραγούδι. Ναι, είναι ύμνος, είναι ύμνος, είναι κλασικό ύμνος. Και τίτλος του μεγάλου δίσκου. Και τίτλος του δίσκου. Ένας από τους τρεις τίτλους που ήταν τα τραγούδια μας. Το όλα είναι ιδανικά, νομίζεις και της γυναίκας η καρδιά. Το ήξερα απ' έξω, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, το έδειξα ένα λεπτό, γιατί εγώ πήγαινα δίπλα του συνήθως και όταν μπήκε μέσα άρχισε να το τραγουδάει με το δικό του τρόπο. Σας λέω κάτι που δεν το έχω ξαναδεί, έγινε κόκκινο σαν πατζάρι. Εμείς βέβαια φωνάξαμε το μάτσα, χειροκροτάγαμε, φωνάζαμε. Γιατί καταλάβαμε τι γίνεται. Ο Δέη Χολύπτη τα χάσε τελείω. Τα χάσε, γύριζε, με κοίταζε, τον ξαναγύριζε. Μου λέει τι έγινε τώρα. Όταν δεν βγήκε έξω, παιδιά, ήταν μουσική στον Ιδρώτα. Πρώτη φορά. Μου λέει ο μάτσα, χαλάμε τον κόσμο. Ο Μακράκη, ο Γιώργο, παραγωγό, έχει σημασία αυτό. Όπως και ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου, παραγωγός στο ολόκληρο το δίσκο, το νομίζεις. Μαέστρο, τώρα μετά από αυτό πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη σειρά και να πούμε τον ύμνο. Μπορούμε να πούμε δύο ύμνους μαζί. Το «Άκου βρε φίλε» με την γυναίκα στην καρδιά. Βέβαια. Χαρά μας. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της έπεσα θύμα, έκανε τάχα πως μ' αγαπάει. Τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε μη τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα βρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της έπεσα θύμα. Καρδιά δεν είχε, στα στήθια μέσα ήτανε ψεύτρα, δεν είχε πέσα. Μάτια που κλαίνε μη τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε μη τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς.
Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μην πήρεις άλλο και με φας και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξεις. Για την αγάπησες πολύ σου δίνω μια συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψεις. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Ποτέ κολλασί και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Ποτέ κολλασί και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Γιατρά, τι γράψατε, μεγάλη σας στιγμή. Και ρεσιτάλετε χρυσοβέργια εδώ, έτσι. Ναι, μεγάλη σας στιγμή. Λοιπόν, λέει ο Στράτος, εγώ πουλάω τον αντρικό εγωισμό, πουλάω το παράπονο, όχι το συγχωρεσέ με, αλλά το παράπονο του κάθε προδομένου άντρα. Έχω κλάψει πολλές φορές για μια γυναίκα και δεν τρέπομαι που το λέω. Ναι, ήταν φορτισμένο συναισθηματικά. Και εσείς ήσασταν φορτισμένος, όλοι ήταν φορτισμένοι. Πάντως το τραγούδι αυτό το κάνουν σουξέ οι γυναίκες, να το ξέρετε. Βέβαια. Πιο πολύ γυναίκες, εννοείται. Κοίτα, με έναν τρόπο ωραίο, είναι δεικτικός, αλλά είναι, καταλαβαίνεις την αγάπη που έχετε για τις γυναίκες. Ναι, αλλά έχεις σκεφτεί διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, έχει πράγματα μέσα ξεχωριστά. Ναι, γιατί τις γυναίκες εμείς τις βλέπουμε από το κεφάλι προς τα πόδια. Λόγω ηλικίας. Σπύρο, λόγω ηλικίας. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν 20 χρονών γέροι και 80 χρονών νέοι. Σωστό. Μάλιστα. Ειδικό λοιπόν ακμεότατο. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για τη σχέση που είχε ο Στράτος, αυτή τη μοναδική σχέση με το κοινό του. Εσείς το βιώσατε αυτό. Και εσείς μπορείτε, σαν μελετητής που είστε του τραγουδιού, να μας πείτε τι γινόταν στα κέντρα, στις εμφανίσεις, στα αναψυκτήρια για τους ανθρώπους που δεν είχαν ποινικό νόμο με Μηγιάννης. Το επικίνδυνο φορτίο που κουβαλάει κάθε άνθρωπος είναι η προσωπικότητά του. Όσο πιο έντονη είναι, τόσο πιο επικίνδυνο είναι το φορτίο που κουβαλάει. Ο Στράτος τους έπαιρνε μαζί του. Όλους.
τους υπέτασε, τους διέλυε, τους γέμιζε. Τους γέμιζε όχι μόνο το οπτικό του μέρος που ήταν εκπληκτικό, τη σοβαρότητά του, τη φωνή του, την προσωπικότητά του, τον τρόπο που τοποθετούσε το τραγούδι, και αυτό που έλεγε ήταν το λεξιλόγιο του στα τραγούδια, ήταν τόσο καθαρό, δηλαδή λέξη προς λέξη, αυτό που λένε οι μπουζουξίδες όταν παίζουν και λέει αυτό έχει στραγάλια, είναι στραγαλάτο το τραγούδι. Αυτός λοιπόν την κάθε λέξη την έκανε συλλαβή, την έκανε κατανοητή σε σημείο τέτοιο που σε άφηνε άφωνο και εσένα που την είχες γράψει. Κώστα, ναι, λέει ο Στάτος, εγώ δεν πρόδωσα ποτέ τον κόσμο. Το είχε συνέχεια στο μυαλό το κοινό ήξερα, του, τον κόσμο του. Από το λίγο που εγώ σου έχω πει, που τον είδα, ας πούμε, και σε αναψυχτήρια, πολύ σωστό αυτό που είπες. Στο ναι. Άκρον εμφανιζόταν, στον Ερμή, στο Εγάλαιο. Ήταν διασκεδαστής, αλλά όχι λεζαντιέρης διασκεδαστής. Ήταν επιβλητικός, είχε μια αδρότητα μοναδική. Αλλά ήξερε ότι το είχε. Αυτό που έβγαζε είναι ότι εγώ είμαι τώρα ο κοινωνός, θα σας μίσω στα μυστήρια της τελετουργίας και εσείς θα μοιραστείτε με τον τρόπο που πρέπει το αντίδωρο. Τον έχω δει σε μεγάλο μαγαζί παραλιακό να λέει ανάπαυση. Καθίστε, ναι, ναι, σταματήστε λίγο να αγορεύετε. Ανάπαυση. Ανάπαυση για να πω τις λεζάντες αυτές τις ωραίες, να τις ακούσετε, να τις γευτείτε, να τις χαρείτε. Δεν ήταν ότι απέτρεπε το χώρο, δεν έδιωχνε τους ανθρώπους από την πίστα, αλλά υπάρχουν στιγμές. Ναι, κάποιες στιγμές. Του άρεσε και το Τζεμπέκι, εγώ πρέπει να το απολάμβανε. Κοίταγε ποιος χόρευε, νομίζω τον τιμούσε με τον τρόπο του. Έχω δει σε όλους τους τραγουδιστές όταν τραγουδάνε και στους μεγάλους να τρώνε. Μόλις τραγούδαγε ο Στράτος, σταματάγανε. Ούτε πυρούνια, ούτε κουτάλια, ούτε. Πρέπει να είσαι χαζός για να πιάσεις το. Την πρίζουλα την ώρα που κοινωνεί ο Βάρδος εκεί. Να πω και κάτι που θυμάμαι τώρα που μου ήρθε. Είχε πει ένα φοβερό ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος ότι και ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το καταλάβω. Το «ο» του Στράτου ξεχωρίζει ποιο είναι το όμικρον και ποιο είναι το ωμέγα. Σίγουρα. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Και λέω πώς γίνεται αυτό τώρα. Δηλαδή άλλο είναι το όμικρον, άλλο είναι το ωμέγα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ναι, δεν μπορούμε να το. Εντάξει, το έπεσε στη υπερβολή με την έννοια ότι καταλαβαίνει. Οι λεπτές εκφάνσεις του, οι λεπτές ιδιότητες του. Κοίταξε στις γυναίκες στην καρδιά τη λέξη παρένη, πώς την είπε. Νομίζω ότι είσαι στη θάλασσα και. Ναι, και ότι. Ναι, εδώ θα περάσει. Μα τα τραγούδια τα μελετούσε πολύ ο Βέβαια. Έχω ακούσει τον Ντάκη το Σούκα, τον Χρήστο Νικολόπουλο να λένε ότι έπαιρνα την κασέτα, έκανα τέλειωτες ταξίδια με το αυτοκίνητο, γυρνούσε με το αυτοκίνητο, άκουγε συνεχώς το υλικό και γι' αυτό έμπαινε έτοιμο στο στούντιο και εξέπλητε ακόμα και τους δημιουργούς. Αυτό είναι ο τρόπος εκμάθησης, γιατί δεν είχαν τότε και τα μέσα. Pick up πίσω στα αμάξι. Παίρνω τους δρόμους. Πέστε μας. Είχε και αντίληψη πολύ μεγάλη στο τραγούδι. Γιατί όσο και να το προβάλλεις μέσα σε ένα ταξί, όταν βρεθείς μέσα στο στούντιο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στο δικό του στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο. Ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η επικοινωνία του με τον κόσμο, με τους πελάτες, ήταν πάρα πολύ προσεκτική. Δεν εμπλεκόταν σε συζητήσεις, μηδιούσε, συγκατένευε, άκουγε με μεγάλη προσοχή. Είχε πραγματικά μεγάλη ελικτικότητα. Κάτι που είναι εντυπωσιακό σπάνια σε τραγουδιστή, ήταν πάρα πολύ ερωτικός, το εξέπεμπε, άρεσε πάρα πολύ στις γυναίκες και, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, προσπαθούσε να είναι πολύ προσεκτικός. Πάρα πολύ προσεκτικός, βέβαια. Σαν άνθρωπος, κάποιες στιγμές και αυτός θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Γενικά ήταν πολύ προσεκτικός. Τραγουδιστικά είναι πολύ τονισμένος. Δεν χάνει πουθενά. Δηλαδή, λες και είναι κουρδισμένος. Δεν σου πατάς το κλαίει και παίζει. Δεν κάνει. Μιλάς με συμφέρειες που έχουν συνεργαστεί μαζί του και όλοι λένε ότι ο μόνος που δεν φαλτσάριζε ποτέ. Ούτε και στην πρόβα δεν φαλτσάριζε. Είναι φοβερό αυτό. Γιατί οι λαϊκοί φαλτσάρουν συνήθως. Δεν κάνει υπερβολές. Μπράβο. Ενώ είναι εντυπωσιακός. Ναι. Νομίζεις ότι είναι μια φωνή που θα βγει από το χώρο εδώ και θα ταξιδεύει και έξω από το χώρο. Έχει ένα μέτρο. Ο Στράτος η φωνή του προέρχεται από το ρεμπέτικο τραγούδι. Βέβαια. Η ρεμπέτικη φλέβα. Βέβαια. Έχει κατατζίδι πολύ. Έχει και Ανατολή. Την πέρασε και την Ανατολή και την τίμησε. Με αξιώσει. Μα ήταν και ο ίδιος. Καταγωγή Αιβαλή Σμύρνη. Έφερε τη Μικρασία στο αίμα έχει του. Και έχει και το μέτρο. Και αυτό το μέτρο, το ζύγι είναι δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πολύ και ειδικά όταν είσαι και τόσο ταλαντούχος. Ο λαός τραγούδι θέλει, αυτό χάρισε ο Στράτος στον κόσμο, θα μας το πει ο Στέλιος. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μη φύγει κανείς, να καλέσω και την Νατάσα Τσάκου να μας το χορέψει από τη σχολή Marie Claire. Κυρίες και κύριοι, μη φύγετε, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε.
να χτυπάει το άγχος. Μη σε πάρει από κάτω η παλιό ζωή. Να βρεις άκρη, μη γυρεύεις, μη τα δυσκολεύεις. Κάθε μέρα που περνάει πίσω δεν θα έρθει. Ο λαός τραγουδί θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Ο λαός τραγουδί θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε τέλει κι όλα πια βλαστήματα. Τρένο, να πατήσεις φρένο. Όπου θες να σταματήσεις και να κατεβείς. Στου παραδείσου την πόρτα σε ρωτάνε πρώτα. Κι αν δεν γλεντήσες ποτέ σου μέσα δεν θα μπεις. Ο λαός τραγουδί θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε θέλει κι όλα πια βλαστήματα. Ο λαός τραγουδί θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Χόρεψε το τσίφτε θέλει κι όλα πια βλαστήματα. Βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί. Άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω να μοιραστεί. Γιατί Θεέ μου η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Κι όταν γυρεύω λίγο φως το φως μου κρύβει ο αδερφός. Αγάπες ένα βιβλίο, κάθε σελίδα μια συμφορά. Πρώτου να έρθουνε μου λένε αντίο, λες και δεν έχω μέσα μου
εγώ καρδιά. Γιατί Θεέ μου η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Κι όταν γυρεύω λίγο φως, το φως μου κρύβει ο αδερφός. Αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό, το μπαλιάτσι απόψε να'ρθει περιμένει για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από το μαύρο χωρισμό τη συμφορά. Παρότι θέλεις παλιάτσι, από μια αγάπη που θέσει αφού δε ζούμε πια μαζί, παρότι θέλεις παλιάτσι. Το τσουβάλι και έλα μέσα παλιάτσι. Έχω εμφύλια πολλά να το γεμίσεις. Μαζέψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις. Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά που μου θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά. Παρότι θέλεις παλιάτσι, από μια αγάπη που θέσει αφού δε ζούμε πια μαζί, παρότι θέλεις παλιάτσι. Ευχαριστούμε και τα παιδιά από τη σχολή χορού Μαρί Κλέρ και τον Θοδωρή Χαλά που έρχεται συχνά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, έχει πει ο ίδιος ο Στράτος ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν κάποιο τραγούδι που αγαπάνε ιδιαίτερα. Εμένα ο Παλιατζής είναι η στάμπα μου. Με αντιπροσωπεύει. Και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Νομίζω Κώστα Μπαλακούτη το 1971. Ναι, είναι τραγούδι του Αντώνη Ρεπάνη και του Δημήτρη Γκούτη. Είναι αυτό το ίδιο 45 με το Αγάπη μου επικίνδυνη. Άκου τώρα. Είναι ένα τραγούδι που σε λίγο πάμε για 50 χρόνια. Έτσι. Αυτά τα τραγούδια είναι στάμπες ανεξίτηλες. Είναι ένα περίεργο ζεμπέκικο. Ο Ρεπάνης έχει έναν τρόπο δικό του στα ζεμπέκικα. Είναι στα κάτω τραγούδι. Τον εκτιμούσε πάρα πολύ το Ρεπάνη και η συνεργασία του Στράτου, ξεχάσαμε να πούμε, με το Ρεπάνη ήταν πολύ σημαντική γιατί... και για τους δύο.
Οπωσδήποτε. Έχει αφήσει ξεχωριστά τραγούδια. Με την ευτυχία η τόσα ετών μεγάλωνε, τα κάθια τη καρδιά σου, άστιμα από τη Μοναχό. Έχουμε μια ειδική. Ένα πολύ αξιόλογο κιθαρίστα που μετά διακρίθηκε και στη σύνθεση. Έτσι. Κιθαρίστα και καλήφωνο. Ναι. Ήταν ωραίο στα δεύτερα, στι τρίτε και σαν πρώτη φωνή ο Ρεπάνης. Έχει... Και σαν συνθέτη ήταν μεγάλο. Σαν συνθέτη όμω είναι. Και στη και ο Χρυσοβέργη πολύ καλό. Πάρα πολύ. Τα δούλεψε, τα έχετε κάνει. Αυτά τα έχετε. Όχι, είναι μεγάλο. Εγώ λοιπόν θέλω να σταθώ, Κώστα μου, να συνεχίσουμε να κλείσουμε. Με αυτό που είπες στην αρχή, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Στράτος πήρε τη σκυτάλη από τους παλιούς. Δούλεψε λοιπόν και με τον Χιώτη και με τον Τζιτσάνη. Μπαίνει από τις αρχές του 60 δυναμικά. Και ηλικιακά, δηλαδή αφού είναι του καιρού του. Ναι. Αλλά αυτό το μοναδικό φαινόμενο που είναι ο Στράτος στο λαϊκό τραγούδι είναι ότι περνάνε οι δεκαετίες και ο Στράτος δεν χάνει την έγκλη του. Συνεχίζει και αυξάνει. Ο μοναδικός που στη δεκαετία του 80 τη διατήρησε, κράτησε το μύθο και τον έκανε ακόμα μεγαλύτερο. Και συντηρείται μέχρι σήμερα. Ναι. Μπορεί λοιπόν οι εραστές του παλιού λαϊκού τραγουδιού να τα βάζουν λίγο με τις μεγάλες πίστες, έτσι όπως διαδέχθηκε, ας το πούμε. Δεν κόντρα στην εξέλιξη. Κόντρα αλλά αυτό. Έχουμε εδώ τον καλύτερο εκπρόσωπο που ιδανικά υπηρέτησε τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, γιατί άλλαξαν και τα ήθη και οι συνήθειες και αν το θες και οι λαϊκοί άνθρωποι πιάσαν και πέντε φράγκα και ήθελαν να πάνε να διασκεδάσουν με έναν άλλο τρόπο. Το λαό τραγούδι θέλει φτάνουν τα προβλήματα που ακούσαμε νωρίτερα, είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε. Δεν το φτύνεν όμως μέσα στους δίσκους αυτούς που βγαίνανε κάποια μεγάλα σουξέ, υπήρχαν άλλα τραγούδια. Η δίσκη του Στράτου, η δωδεκάδα που συγκροτεί ένα δίσκο, η πρώτη πλευρά και η δεύτερη πλευρά, γιατί ο Στράτος ήταν την εποχή του βινιλίου. Έχει στιγμές μοναδικές, δηλαδή μπορεί να έγινε επιτυχία της γυναίκας η καρδιά, αλλά στο δίσκο αυτό είναι και το γύρισε κοντά μου, στο δίσκο αυτό είναι και το φορτηγό. Ορατότητα 0 στην εθνική, το φορτίο. Ήταν τραγουδιστές του καθημερινού ανθρώπου. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγκάλιασε. Αυτές ήταν οι δημιουργίες που ερμηνεύε. Γιατί είχε όμως αυτό το παράπονο που έλεγε ότι όταν υπέγραψε με την εταιρεία του επί 5 χρόνια θεωρούσε, ενώ ηχογραφούσε. Κοίταξε. Είναι ένα παράπονο που το εξέφρασε δημόσια. Δεν το εξέφρασε δημόσια, αλλά νομίζω και το έχω πει καμιά φορά και με τον Στέλιο που μιλάμε, ότι μπορεί να κάνει και λίγο λάθος ο μπαμπάς, να κάνει λάθος. Ξεκινάει βέβαια με ένα τραγούδι, η είσοδο του στη δισκογραφία έγινε το 1960 με ένα τραγούδι, τον Ένοχο του Χρήστου Κολοκοτρώνιο, που εκεί δείχνει τι μπορεί να κάνει. Μετά λέει το φτωχό μπουζούκο του Χιώτη. Λέει σε ένα βράχο φαγωμένο του Καλδάρα. Κάνει επιτυχία με τον Μπακάλι, καρδιά μου καημένη. Το ηλεκτρόφωνο. Αυτά ήταν επιτυχίες. Βέβαια δεν ήταν οι επιτυχίες, δεν ήταν το μεγάλο μπαμ που άρμοζε σε ένα τόσο σπουδαίο τραγουδιστή που όλοι λέγανε ότι αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή όταν ο Περπινιάδης εμένα μου λέγε ότι όταν δούλεψαν μαζί στο Κεφάλαια και του Περιβόλα στην Κοκκινιά, τον δέχτηκα αμέσως σαν ένα ισότιμο, ας το πω έτσι. Η Γκρέι το ίδιο, η πόλη πάνω όπως ανέφερε πριν ο κ. Παπασπύλος το ίδιο. Δισκογραφούσε συνέχεια τραγούδια. Mm-hmm. Και μάλιστα δισκογραφεί την περίοδο που ο Καζατζίδης φεύγει, το 63 φεύγει από την Κολουμπία και πηγαίνει στη Μήνος. Αλλά έρχεται ο Γαβαλάς. Βγαίνει ο Μενιδιάτης τότε την ίδια περίοδο. Λέει πολύ ωραία τραγούδια που οι Μερακλείδες τα εκτιμήσαμε και τα αγαπήσαμε. Και τα αγάπησαν και τότε. Και δούλευε και σαν συγκροτηματάρχης κάποια περίοδο και μόνος του, αλλά και με τους μεγάλους που συνεργαζόταν. Ο Στράτος δεν ήταν ήτσοντα. Όχι, ήταν. Επειδή δεν είχε επιτυχία. Ήταν ο τραγουδιστής που ο κόσμος πήγαινε και πλήρωνε για να τον διασκεδάσει. Το μεγάλο μπαμ, βέβαια, όπως είπαμε, έγινε με αυτή την περίφημη γειτόνισσα το 67 με τον Άκη Πάνου. Το ίδιο 45 από πίσω έχει το και τι δεν κάνω. Και μετά έγιναν όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Παρατηρούμε πάντως, ακολουθώντας το Στράτο μέσα στις δεκαετίες και βλέπουμε πόσο ισχυρές ήταν οι εταιρείες κάποτε στο ελληνικό τραγούδι και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση που είναι ανύπαρκτες. Και θέλω κάτι να μου πείτε ένα σχόλιο, μια και μελετάτε μέσα στις δεκαετίες του τραγούδι. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και το έχω συζητήσει και με τον Κώστα τον Παναχούτη. Πιστεύω ότι τη δεκαετία του 1990 που έγινε αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι μεγάλες εταιρείες δεν σταθήκαν στο ύψος τους. Σκεφτήκαν ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουν μεγάλες αρπαχτές και αυτοκτονήσανε. Έπρεπε για μένα να βρουν τη χρυσή τομή. Ίσως μια μορφή βινιλίου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει με μεγάλη επιτυχία. Θέλει μεγάλη συζήτηση και ίσως κάποια στιγμή, ιδιαίτερα ο Μπαλαχούτης που είναι από τους καλύτερους ερευνητές, πρέπει κάποια στιγμή να αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα όμως, 2019, ξέρουμε ότι ο 20ος αιώνας συνόψισε όλο τον πολιτισμό. Ο συνθέτης, ο στιχουργός ξεκινήσαν το 1900, τελειώσαν το δυστυχώς το 2000. Ο τραγουδιστής όμως παραμένει. Στον περασμένο μας αιώνα, ανά δεκαετία, έχουμε να δούμε σπουδαίες τραγουδίστρες και τραγουδιστές. Ο Στράτος Διονυσίου είναι στους 12 κατ' εμένα κορυφαίους τραγουδιστές του περασμένου του 20ου αιώνα και θα έλεγα ότι ίσως είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους και από αυτούς ακόμα. Είναι τέτοια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Κάτι που θέλω να τελειώσω ολοκληρώνοντας, κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι ότι όταν εμφανιζόταν με άλλες φίρμες υπήρχε ο σεβασμός και έβγαινε πάντοτε τελευταίος. Κανείς δεν τον αμφισβήτησε.
στις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις πήγαινε. Εκεί παραδόξως έβγαινε πρώτος, δεν μπορούσε την αναμονή. Αλλά ποτέ δεν αρνιόταν όμως. Δεν αρνιόταν όμως ποτέ να βρίσκεται. Είναι πολύ ωραία και χαριτωμένη η παρατήρηση που κάνατε. Κύριε γιατρά, νομίζω θα το έχετε σκεφτεί. Γιατί έφυγε πολύ νέος, 55 χρονών κάποιος. Πάρα πολύ νέος. Πάρα πολύ νέος. Θα έχετε σκεφτεί με τι θα μπορούσε να είχε πει αυτός ο άνθρωπος, ποια θα ήταν η πορεία σε τέτοια ωριμότητα που είχε φτάσει, σε τέτοια ερμηνευτική ωριμότητα. Εμάς μας τσάκισε, γιατί ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος και κάτι. Ο Στράτος ο Διονυσίου είναι καλλιτέχνης, θα είναι καλλιτέχνης και ήταν καλλιτέχνης και ποτέ δεν θα πάψει να είναι καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος και κάτι. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Εγώ τον έχω ζήσει εκτός από εσάς που είσαστε προεκτάσεις του εαυτού του. Εγώ τον έχω ζήσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Τι θα του αφιερώσουμε, καλύτερα μαζί σου και τρελός. Εννοείται. Γι' αυτόν που το έγραψε, θα το χαρούμε όλοι. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Πέταξα τα σκεπάσματα και φορέσα ό,τι βρήκα και μες στη νύχτα με βροχή τρεις παρά δέκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου που με πας, μου λες εκείνη μ' αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελό. Παρά μονάχος μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Παρά μονάχος μου και λογικός. Πάταγα στα βροχονερά και με δέρνε τα γιάζει. Μα μόνο η αγάπη σου εμένα ναι με νοιάζει. Ρωτάω καρδιά μου που με πας, μου λες εκείνη μ' αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελό. Μονάχος μου και λογικός. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Παρά μονάχος μου και λογικός. Τι ωραία. Πέστε μας κύριε γιατρά, πώς είναι λοιπόν, δεν ξέρω με τι τρόπο γράφετε, κάπου απομονωμένος ή κάπου ξαφνικά, όπως λέγανε οι παλιοί στο πακέτο των τσιγάρων, μου ήρθε η έμπνευση. Αλλά αυτό το πράγμα που κάτι το έχεις φανταστεί, το έχεις δουλέψει στο χαρτί, έχεις τραβήξει μια μολυβιά και ξαφνικά περνάει σε ένα μεγάλο ερμηνευτή και μετά έρχεται ο κόσμος και μετά τα ακούζα τα τραγουδάνε χιλιάδες άνθρωποι, τι εμπειρία είναι αυτή, τεράστια. Μια εμπειρία στη ζωή μου, λέει, έγινες. Ήρθες μόνο για μια νύχτα και για πάντα έμεινες. Άλλο τραγούδι αυτό, επιτυχία. Είναι ένα δίδυμο ο Χρυσοβέργης με το γιατρά. Πολύ ισχυρό. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν και για τις απαιτήσεις της δισκογραφίας, της μουσικής βιομηχανίας δηλαδή, όταν ήταν στην ακμή της. Εκείνος με τον συνοδοιπόρο του, το έκανα με αξιώσεις. Δηλαδή, παρήγαγαν τραγούδια μπορεί και περισσότερα από 100 τη χρονιά. Όμως υπάρχει μια βάση. Ποτέ δεν φτηνένουν το τραγούδι. Είναι καλά τραγούδια. Έχουν τις εξάσεις τους. Δεν μπορεί όλα να είναι καλύτερα μαζί σου και τρελός. Αλλά στο δίσκο, ας πούμε, νομίζεις, ξεκινάμε με το νομίζεις, ακολουθεί το ζεμπέκικο και μετά μας υποχρέωσες. Μιλάμε για καρφιά τραγούδια. Οι άνθρωποι αυτό το έκαναν με χάρισμα και νομίζω το έκαναν και συνειδητά. Ο ένας συμπληρώνει το μεταξύ των άλλων πολύ αρμονικά. Δηλαδή, θα ρίσκει ο Χρυσοβέργης, προλογίζει το λόγο, ας πούμε. Γιατί εκείνος μπαίνει πολύ δυναμικά στο κουπλέ. Πέταξα τα σκεπάσματα. Είναι εικόνα, κατευθείαν ισχυρή. Έχει έκρηξη γιατί αν προσέξει όλα τα τραγούδια, σκεφτεί διαβάτη τη βροχή. Αμέσως έχει την εικόνα, σε βουτάει. Είναι επιθετικός τυχουργός, ακόμα και στο ρομαντισμό του. Έχει νεύρο η γραφή του.
Και πρέπει να. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμα, ας πούμε, ερευνητικά, αν θέλεις, ή βιβλιογραφικά, ή το μερτικό τους, ας πούμε, που γιατί έχουν γερό μερτικό, το δικαίωμα. Το γαλλόνι. Κάτι... Δηλαδή, εμείς τους ξέρουμε, τους τιμούμε, τους αγαπάμε, αλλά είναι γερές γωνίες το οικοδόμημα του τραγουδιού. Είναι αυτό που και ο κύριος Παπασπύλιος κάνει και εσύ κάνεις και έχετε και όλο τον καιρό υγεία να έχετε μπροστά σας, να πιάσετε κατά καιρούς τους μεγάλους δημιουργούς, τους δίπλους, να σου πω κάτι, πρέπει να απομακρυνθείς και λίγο από τη ζέστη της δημιουργίας για να γράψεις. Δεν γράφονται εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα γράφουμε ρεπορτάζ. Μετά η μελέτη θέλει και μια απόσταση. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ο Σπύρος ο Γετράς είναι κορυφαίος στιχουργός, αλλά τι, που την πατήσαμε όλοι. Δεν τον ψάξαμε όσο πρέπει και θα αποτιμηθεί, είμαι βέβαιος αργότερα, γιατί είχε περισσότερο ενσωματωθεί μαζί με τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη. Αν είχε κάνει δουλειές που δεν μειώνει καθόλου το εύρος της δημιουργικότητάς του και με άλλους 5-6 μεγάλους συνθέτες που ήταν πιο προβεβλημένοι ή παίζαν πολύ περισσότερο με τα φώτα της ράμπας, πιστεύω ότι θα είχε εκτιμηθεί περισσότερο σαν όνομα. Γιατί ο στίχος του είναι εκτιμητέος και πιστεύω ότι και εγώ πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Που δεν τον αποτίμησα σωστά, θα επανορθώσω. Αυτά δίδυμα, είναι εδώ, δίνονται. Είναι ωραία υπόθεση. Δηλαδή, συνεχίζει μια παράδοση μακρόπνοη στο λαϊκό τραγούδι. Από το Γκαλδάρα με την Ευτυχία, από τον Δερβενιώτη με τον Βίρβο. Μου αρέσει πολύ η συνεργασία του. Είμαι λάτρης αυτή τη κατάσταση. Τώρα... Ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης είναι μεγάλο συνθέτης και το απέδειξε. Διότι έχει πρώτον έχει γράψει τη μισή ελληνική δισκογραφία και δεύτερον δεν έχει αποτυπώσει. Σε όλους τους τραγουδιστές, από τον Διονυσίου μέχρι τον Μπάριο, από τον Βοσκόπουλο μέχρι τον Λάζο, από την Πίτσα την Παπαδοπούλου μέχρι τη Μαρινέλα, από τη Χκέτη τη Χωματά μέχρι την Κανελίδου, ό,τι έχει γράψει έχει μείνει και έχει και διαχρονικότητα. Αυτή η διαχρονικότητα νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα των δημιουργών, γιατί καλή είναι και η επιτυχία, αλλά η διαχρονικότητα είναι ο στόχος. Ο χρόνος όμως και ο κόσμος που δίνει τις απαντήσεις του. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο κορυφαίο Σαλονικιό. Και έχουμε μια μαρτυρία του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, πάλι σε ένα σημείο που αναφέρατε πριν, ότι πήγανε 12 η ώρα μαζί με τον Νικολόπουλο, 12 και 4 έφτασε ο Στράτος, τελείωσε ο δίσκος 4 και μισή. Λέει ο Λευτέρης, δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό άλλη φορά. Και είπε και στην αρχή προήμιο η εισαγωγή ο Στράτος, δεν είμαι καλά, είμαι κουρασμένος, δεν ξέρω. Και έτσι μετά υπήρχαν και διάφορα, είναι ωραία αυτά τα παρασκηνιακά, λέγανε η μουσική, αμάν με το Στράτο γράφουμε, πά. Γιατί δεν γράφανε ώρες στούντιο. Ασύμφορος. Δεν. Ή λέγανε το περίφημο, θα κουρδίσουμε πάνω στη φωνή του. Είναι πρωτόφαντο. Είναι δεν μπορεί να βγάζεις, ας πούμε, τώρα ένα ολόκληρο άλμπουμ μέσα σε συγκεκριμένες ώρες, μία και έξω. Πόσα χιλιόμετρα είχε κάνει με το αυτοκίνητο, δεν ξέρεις. Ναι. Είχε γυρίσει όλη την Ελλάδα με την κασέτα. Γιατί κάνοντας το βιβλίο για τον Χρήστο Νικολόπουλο που μας φιλοξένησες, είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν πάντα έτοιμος, έτσι. Δηλαδή μπήκε στο στούντιο χωρίς να έχουν κάνει ατέλειωτες. Είχε πάρει τις οδηγίες. Έμπαινε όμως και το είχε μελετήσει. Μπορούσε να το πει και έτσι και αλλιώς. Και... Ήταν μελετημένος. Αυτό και δεν είναι μόνο το έλεγε μια και έξω. Το έλεγε κορυφαία μια και έξω. Έτσι που δεν χρειαζόταν η επανάληψη. Ήταν ο μοναδικός τραγουδιστής που όπως τραγούδαγε στο στούντιο, τραγούδαγε και ζωντανά. Δεν έκανε κανένα λάθος. Εσείς τώρα που έχετε και η ίδια την εμπειρία της νύχτας, δεν είναι τρομερό να τραγουδάς 30 χρόνια και να μην έχεις φθορά. Δηλαδή, να είσαι κάθε μέρα στο κέντρο, στον κόσμο, να πηγαίνεις στη δισκογραφία. Αυτό είναι, πιστεύω, τι λέει και η ψυχούλα σου. Το αγαπούσε όσο... πιστεύω όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Το λάτρευε το τραγούδι, ήταν η ζωή του ολόκληρη. Εγώ νομίζω το απολάμβανε. Σίγουρα. Απολάμβανε να τραγουδάει, απολάμβανε να εμφανίζεται. Γιατί έχω ακούσει και ιστορίες που λέγανε, ας πούμε, α, σήμερα ο Στράτος είναι... έχει πυρετό. Σήμερα θα τον συλλάγουμε. Θα τον πιάσουμε ότι θα στονάρει, θα φαλτσάρει σε ένα σημείο. Πουθενά. Πουθενά. Τώρα τι να λέμε. Αυτό είναι, πιστεύω είναι θείο δώρο. Δηλαδή αυτό, όσα μαθήματα και να έχεις κάνει, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Είναι θείο δώρο. Και δεν τραγουδούσε ίδια. Κάθε φορά τραγουδούσε το ίδιο τραγούδι, διαφορετική χρειά, διαφορετικούς τόνους, διαφορετική τοποθέτηση. Αλλά πάντως μέσα στα μέτρα. Όποιος έψαχνε να βρει παράτονο το Στράτο, τρελαινόταν. Πήγαινε Δαφνή μετά. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το υπέροχο τραγούδι που περιγράφει, αν το θέλετε, και αυτό που είναι ο Θεσσαλονικιός. Και να, πρέπει να αναφερθούμε κάνοντας αυτή την ωραία πάσα. Ότι ήξερε από πολύ μικρό τον προορισμό του. Ότι έλεγε στη μάνα του: μια μέρα όλη η Ελλάδα θα μιλάει για μένα. Και έπαιρνε τη σκούπα και την έκανε μπουζούκι. Από μικράκι. Οι μπαγκλαμάδε
μας να αρχίσουν ψηφτετέλια, να ανάψουνε τα τέλεια ολόταγος, και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Γλέντι όμορφο και φίνο, φούντωσε κι απόψε ο Σαλονίκιος. Άιντε στη νοικιά του πίνω. Δεν θέλω να σκέφτομαι απεσιόδοξα γενικά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να γλεντήσουμε με αυτόν τον τρόπο ξανά. Έχουμε γλεντήσει πολύ σε λαός. Λίγο βαρύναμε τώρα, δεν γράφονται και τέτοια. Γράφονται πράγματα, ενδιαφέρονται. Ο κόσμος και το καλοκαίρι στα πανηγύρια ξεφαντώνει, και με τα παλιά και με τα καινούργια και σε στέκια. Αν προσέξεις έξω τα στέκια που πηγαίνουν οι πιο νέοι άνθρωποι, ας το πω έτσι, όχι απαραίτητα σώνει για καλά εκείνα, αλλά αυτοί που τα γεμίζουν, μπορεί να μην έχουμε την ορχιστράρα αυτή εδώ καλή ώρα. Έχουμε όμως 2-3 οργανάκια. Το ρεπερτόριο αυτό δεν φεύγει. Εδώ μιλάμε 85-86 και τα ακούμε και τώρα. Στον ίδιο δίσκο είναι και το Ιστού Ακροάση Θεού. Στον ίδιο δίσκο είναι και με σκότωσε για την αγαπούσα. Και κανείς δεν έχει άδικο δίκιο, έχουμε όλοι, και μοιάζει με τρελάδικο ότι εδώ η πόλη, καλή ώρα, όχι η χώρα. Έχει πράγματα. Ο πρόεδρος πολύ ενδιαφέρονται εκεί. Ο Νικολόπουλος αναλόγως. Δεν φεύγουν αυτά τα τραγούδια, αλλά γράφονται και πολύ ωραία νέα τραγούδια. Απλά χρειάζονται αυλές γενικότερα, φιλόξενες, σε όλους τους διάβλους, είτε μιλάμε για το ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για την τηλεόραση, είτε, που να υπογραμμίζουν αυτά τα ωραία πράγματα που βγαίνουν. Γιατί αν ένα πράγμα δεν υπογραμμιστεί, από τα καινούργια τώρα που βγαίνουν, δεν κεντράρουμε το νέο γιατρά, δεν κεντράρουμε το νέο άγγελο, το νέο στέλιο, το νεότερο στράτο, τέλος πάντων, δεν το βρούμε, δεν πούμε, παιδιά, αυτό είναι, να του δώσουμε λίγη προσοχή, λίγη φροντίδα. Πώς θα αποδείξει αυτό τον πλούτο του αυτόν. Εσείς συμφωνείτε, είστε νοσταλγός του παρελθόντος, συμφωνείτε ότι και τώρα γράφονται πολύ ωραία πράγματα, αλλά ίσως είναι άλλη εποχή. Ναι, εγώ πιστεύω στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Εξίσου, όλα χρειάζονται. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Κώστας Παναχρούτης. Δεν θέλω να προσθέσω όμως ότι κάνει κακό σε αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να ξεχωρίσουν κάποια όμορφα πράγματα το ότι όλοι, ίσως επηρεασμένοι και από τα μέσα ενημέρωσης, πάνε να κάνουν τα ίδια πράγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Γίνεται τέτοιος κορεσμός και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα. Είναι και αυτό ένα αμεζητούμενο. Δηλαδή το 8ο, ας πούμε, το 8ο.gr, εντάξει, αυτό που τρέχουμε. Εκείνη η δουλειά μας είναι το τραγούδι, ας το πω έτσι. Βγαίνουν πράγματα που τα ζηλεύεις, ας πούμε. Είναι αλλά πρέπει να κάποιος να αφιερώσει λίγη. Βγαίνουν τόσοι δίσκοι καταρχάς. Βγαίνουν τόσα τραγούδια. Υπάρχει παραγωγή. Ναι, πρέπει κάποιος να κάτσει να τα ακούσει αυτά τα τραγούδια όμως. Ναι. Και μετά με τη σειρά του, αφού τα ακούσει, αφού τα ξεψαχνίσει, να τα προτείνει. Και να πει: εδώ έχουμε πολύ καλό στίχο σε αυτό το καινούργιο τραγούδι. Μήπως έχουμε τον νέο γιατρά, ας το πούμε έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο και οι δημοσιογράφοι ή οι παρουσιαστές στα μέσα ενημέρωσης να έχουν τη γνώση καλή ώρα όπως η Αθηνά, πράγματι. Να έχουν την κουλτούρα. Δεν ειδικεύομαι. Δεν πειράζει. Έχουν την κουλτούρα και τη γνώση να μπορούν να προβάλλουν αυτά που πρέπει. Εγώ είμαι πολλές εκπομπές, είμαι και καλεσμένος. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές προβάλλονται πράγματα ανούσια. Για κάποιες σκοπιμότητες, λόγω γούστων δεν ξέρω. Πρέπει λοιπόν και τα μέσα ενημέρωσης, οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι, να έχουν ευθύνη σε αυτό που κάνουν. Μάλιστα. Πάντως το θέμα είναι ότι το μέλλον είναι το παρελθόν που βγαίνει από άλλη πόρτα. Να το ξέρετε. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Να τα λέμε αυτά. Κύριε Γιατρά, να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στον αγαπημένο σας φίλο. Το Στράτο, έφτασε η ώρα. Ακούσαμε τόσο ωραία τραγούδια. Δεν ακούσαμε χιλιάδες άλλα. Γιατί ο Στράτος είπε πολλά. Ναι, ήταν πακτολός τραγουδιών τα οποία. Όταν τα ακούς και ψάξεις να βρεις κάτι παράτονο, δεν υπάρχει, παιδιά. Υπήρξαν άνθρωποι που συγκρίνανε τραγουδιστάδες και λέγανε αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι. Ο Βάρδος Στράτος Διονυσίου δεν τραγούδησε ποτέ ούτε μία νότα λάθος. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, Στέλιο, Διαμαντή, που μας τιμήσατε στην εκπομπή. Να έχετε υγεία και χαρά, να συνεχίζετε και το έργο του Στράτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λέτε αυτά τα υπέροχα τραγούδια και να χαίρεται ο λαός που ανάγκη έχει. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να κρατήσαμε καλή παρέα σήμερα. Θα κλείσουμε με την Αφιλότιμη και από τους τρεις. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα πάλι. Ήμουνα μονάχο παιδί, ήμουνα μονάχο γιος, και έχω γίνει ψυχοπαιδί και έχω γίνει παραγιός.
στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα ο νοικοκύρης, ήμουνα ο σεβδαλής. Έχω γίνει μουσαφύρης και έχω γίνει κουρελής. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Τόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Τόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Ήμουνα μονάχο παιδί, ήμουνα μονάχο γιος. Κι έχω γίνει ψυχοπαίδι και έχω γίνει παραγιός. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Στη δική σου την καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μετράς αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Το πρώτο το σκαλί στο τελευταίο πήγα. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου. Σπάσιμο θέλει το κεφάλι. Κακές παρές μου ήρθε η καταστροφή μου. Ρε ζήλεψα στην τρελά μου το όνομα του πατέρα μου και κλαίω απ' την τροπή μου.